Καλησπέρα. Εγώ αισθάνομαι μια βαριά ευθύνη απόψε που είμαι εδώ, στο συγκεκριμένο χώρο, στο συγκεκριμένο χωριό, για το συγκεκριμένο λόγο. Γιατί βλέπετε, η ιστορία στη χώρα μας είναι κατεξοχήν συντηρητική υπόθεση, ακόμα και όταν ασχολούνται μαζί της, πράγμα σπάνιο στην Ελλάδα ιστορική, συνήθως δάσκαλοι, φιλολόγοι κλπ. Την κατακρεουργούν. Αλλά όπως και να το κάνουμε, ιστορία είναι καθηκόνα και ομοίωση των υπηρετούντων αυτήν. Νεοσυντηρητική είναι συνήθως. Ένας τύπου μακαρθισμός, μια λύθη, απλώνει σεντόνια κρύβοντας τα παραδείγματα στο ιστορικό γίγνεσθε. Όσο και αν τα παραδείγματα όπως αυτό του Σφακιανού πυροδοτούν αλλαγές, τεκτονικές αλλαγές μάλιστα, παρά στον ιστορισμό που κυριάρχησε στον 20ο αιώνα. Ίσως γι' αυτό ο μακαρθισμός. Λόγω των αγκυλώσεων απέναντι στην ιστορική αλήθεια. Κι όμως η ιστορία δεν είναι ομαλή. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει. Είναι γεμάτη και αντιφάσεις και αντιθέσεις. Και στην περίπτωση που μας έφερε απόψε εδώ, έχουμε αδύνατες γραφές, προφανώς υποφανατισμό ορμόμενες οι περισσότερες, συγκεκριμένης πολιτικής χωροταξίας και κατεύθυνσης, παραγράφουν ή αποσιωπούν, παρά τον πρωταγωνιστικό ρόλο ορισμένων εκ των πρωταγωνιστών της ιστορίας και τη συμβολή που έχουν στην ιστορία αυτή καθ' αυτή. Κάποια δημοσιεύματα εδώ και εκεί, προφανώς της κυρίαρχης αντίληψης των νικητών, αλλά και της κυρίαρχης αντίληψης των ιτημένων για τους λεγόμενους αριανούς, εκ του Άρη Βελουχιώτη, και ένα ποίημα με ένα στίχο αφήνουν μαγιά και παρακαταθήκη. Αφήνουν και μνήμες, σκόρπιες θεατών του θερέτρου της Εθνικής Αντίστασης και του Εμφυλίου και ένα χειρόγραφο που έχω απορίες πως διασώθηκε, εν πολλής τις έχω καλύψει, και αδειμονώ να διαβάσω με την επόμενη έκδοση που θα κάνει, ελπίζω σύντομα, Μανώλης Μπαντινάκης, κυρίως λόγω της κατάθεσης γεγονότων, κύριων σε μάχες, αλλά και της καθημερινότητας πίσω από τη γραμμή του πυρός, όπως και του παρασκηνίου σημαντικών γεγονότων της αντίστασης και του εμφυλίου, αλλά και των αποφάσεων και των πολιτικών σκέψεων και όλων όσων συγκρότησαν ένα έμπειρο στρατιωτικό. Ο Γιώργης Αρετάκης, ή Σφακιανός, δεν ήταν μιας μέρας ήρωας. Παρόλη την ένταση της εποχής, είχε μία στόχευση. Το γράφει στο ημερολόγιο του. Από το λαό, με το λαό, για το λαό. Είχε επιλέξει τις ιδέες από την ευκολία της ζωής. Είχε επιλέξει τη μάχη από τη βολική και ίσως άνετη διαβίωση. Η ιστορία τον κάλεσε και ανταποκρίθηκε. Εθελοντικά, από τα 16 και με αυταπάρνηση. Κόντρα σε κάθε τέρψη της εξουσίας για να κερδίσει θέση και αξιώματα. Αλλά ακόμα και όταν τα είχε, ακόμα και αν κάποιοι θα τον έλεγαν σήμερα βολεμένο, το άφησε και βγήκε δια μια στο βουνό. Και ας τον πίκρανε η απομόνωση και το περιθώριο. Αυτόβουλη ήταν η προσαρμογή του στα κελεύσματα της εποχής. Σε μια εποχή χωρίς περίγραμμα έγινε πομπός σκέψης, ιδεολογίας με νέο περιεχόμενο και για την εποχή του και για τη διαδρομή του. Ήταν Άγιος. Ήταν συμμορήτης ή αρχηγός συμμορίας. Ήθελε να μοιάσει του Βελουχιώτη και ήταν πολύ άγριος. Ήταν δίκαιος και σε ευθεία γραμμή από τους ήρωες του 21. Το κτίνος του αιώνα, όπως αποκαλείται δικαίως ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος, κοστολογούσε τη ζωή του ανθρώπου όσο με την αξία μιας σφαίρας. Έτσι κοστολόγησε και τη ζωή του Σφακιανού. Η μαζική ψυχολογία του φασισμού, όπως την αποτύπωσε ο Βίλχεμ Ράιχ, ήταν από τη μια και από την άλλη το πλευροκόπημα με το οποίο αναμετρήθηκε, κάνοντας το αδύνατο δυνατό ο Αρετάκης, ξεσηκώνοντας το Μοριά, τρέμοντάς τον υπροσκυνημένη. Ακόμα και όταν παραμερίστηκε, αδύναμος, μεγάλος σε ηλικία ενδεχομένως, πικραμένος, παρέμεινε πεισματάρης, χωρίς να του λείπει άμετρη αυτοεκτίμηση, μέχρι το τέλος. Ο Σφακιανός υπηρέτησε με αυταπάρνηση αυτό που έλεγε και ο Άμλετ, προπάντων τούτο, αληθινός να είσαι με τον εαυτό σου. Και κάτι ακόμα. Όσα έζησε και κατέγραψε, τα νιώθουμε στην αντανάκλαση των πράξεών τους. Μιας πίθα της κοινής δράσης απέναντι σε κάθε αντίδραση. Μιας αντίδρασης που δεν θα ήθελε παρά μόνο αυτή να συνεχιστεί στο χώρο και το χρόνο. Ο Σφακιανός αποδεικνύει ότι η ιστορία έχει την μεγάλη τέχνη να εμπεριέχει μια εκδίκηση του κόσμου, αφού εκείνο που φαίνεται αξιοκαταθρόνητο στους διώκτες του, να αναγκάζεται να μείνει αθάνατο. Απόψε ο Σφακιανός επιστρέφει στον τόπο του. Φρόντισε γι' αυτό η ποίηση του Νίκου Καμπαδία, όπως αποκριστάλλωσε την δράση του Σφακιανού και το τέλος του. Λεφούσι ο άσπρος μέρμιγκας, σύννεφο ή μαύρη αρκετά.
όμοια με τις μανιάτισες μυρολογούν οι σχόλες. Λάκης ο φίλος, ο αδελφός, που μ' είδες και που σ' είδα, φυλάει το αλόνι ο σπακιανός και ο αρίδα την κορίδα. Ποιος το έλεγε, ποιος τόρπιζε και ποιος να το βαστάξει. Αλλά άργα φεύγουν τα πουλιά και χάσαν τη λαλιά τους. Απόψε λοιπόν στη γενέτειρά του την Κρήτη που τον αγνοεί επιστρέφει ο σπακιανός. Φρόντισε γι' αυτό η ανδελεχής έρευνα και η βιβλιογραφία του Μανώλη Παντινάκη, ο πολέμαρχος της Βίγλας, που αναφέρεται στη ζωή του καπετάν Σπακιανού. Φρόντισε γι' αυτό ο πολιτιστικός σύλλογος Ισάρχων και το αγροτικό δισκοπολείο του Αεράκη. Στην παρουσίαση του βιβλίου, το λόγο έχει τώρα ο σκηνοθέτης Λευτέρης Χαρονίτης. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Εκ μέρους πολιτιστικού συλλόγου θέλω να σας πω ότι θεωρήσαμε υποχρέωση μαζί με το ως πολιτιστικό σύλλογος, μαζί με το αγροτικό δισκοπολείο να οργανώσουμε αυτή την βραδιά, αυτή την παρουσίαση ενός αγνώστου εμπολής, μαχητή της δημοκρατίας και της κοινωνικής απελευθέρωσης. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είσαστε εδώ και χαίρομαι που είναι εδώ ο Μανώλης ο Καλλιέργης, ο πρώην Δήμαρχος Ανογκίων, ο Ανδρέας ο Κοκοσάλης που είναι από την περιοχή του Κομμουνιστικού Κόμματος, περιοχή Κρήτης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο φίλος ο Βαγγέλης σας και ο Αντώνης ο Ρούλιος από την κομματική οργάνωση της, του Ρεθύμνου και ο Βασίλης ο Φασουλάς από την κομματική οργάνωση των Ανογκίων. Ο Σφακιανός έζησε μισό αιώνα. Γεννήθηκε το 1899 στο Σπύλι και σκοτώθηκε σαν μαχητής καταζητούμενος του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας το 1949 σε ένα σπηλιαράκι στη Μάνη μεταξύ Αραιόπολης και Γηθίου, προδομένος από κτηνοτρόφους της περιοχής εκεί, από ένα χωριό της Αραιόπολης, το Δριαλή, μαζί με άλλους 4 συντρόφους του. Εγώ θα πω ορισμένα πράγματα απόψε, μελετώντας αυτό το βιβλίο του Παντινάκη, και αυτά που θα σας πω τα χωρίζω σε 3 μέρη. Στο πρώτο μέρος θα αναφερθώ στο ιστορικό πλαίσιο, στην περίοδο δηλαδή μισού αιώνα που έζησε ο Σφακιανός, γιατί αυτά τα 50 χρόνια από το 1899 μέχρι το 1949 είναι μια πεντηκονταετία, ίσως η πλέον ταραχώδης, η πλέον αιματηρή και νικηφόρα, αλλά και τραγική περίοδο της χώρας. Γιατί σημαδεύτηκε από τόσο πυκνά γεγονότα και σημαντικά γεγονότα που ενδεικτικά μόνο θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά. Δηλαδή σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο γαλουχήθηκε ο Σφακιανός, ο Γιώργης ο Αερετάκης, μεγάλωσε, ανδρώθηκε και έδρασε. Να θυμίσουμε το 1909, το κίνημα στο Βουδί. Να θυμίσουμε το 10 που έρθει το Βενιζέλο σας, προσκεκλημένος από τον στρατιωτικό σύνδεσμο. Να θυμίσουμε την πρώτη κυβέρνηση του Βενιζέλου, τους νικηφόρους βαλκανικούς αγώνες το 12-13, που τους ακολούθησε η διάσταση βενιζελικών και βασιλικών, που διαμορφώθηκαν δηλαδή δύο πολιτικές δυνάμεις αντιθετικές, που οδήγησαν στο διχασμό, στη δημιουργία της Εθνικής Άμυνας Θεσσαλονίκη και του κράτους
της Θεσσαλονίκης, της κυβέρνησης μάλλον της Θεσσαλονίκης και της κυβέρνησης Αθήνας, την παλινόρθωση του Βενιζέλου με τη στήριξη των Γάλλων, τη συμμετοχή της Ελλάδας στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο, στο Μακεδονικό μέτωπο, σε αυτή την απονοημένη εκστρατεία στην Ουκρανία για να ελληνικού στρατιωτικού σώματος για να πολεμήσουν τους Μπολσεβίκους, την έκρηξη δηλαδή της Οκτωβριανής Επανάστασης, την ίδρυση εκείνη την περίοδο του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Ελλάδα, όπου παρουσιάζεται δηλαδή ένας άλλος τρίτος πόλος πολιτικός, την απόβαση το 19 του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη, που ακολούθησε ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος, η κατάρρευση, η καταστροφή και ο εξεριζωμός 2 εκατομμύρια περίπου Ελλήνων από τις πατροπαράδοτες, πατρογονικές ρίζες τους στην Ιωνία και γενικότερα στη Μικρά Ασία, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο. Θα ακολουθήσει μετά και θα δείτε ότι όλα αυτά έχουν σχέση με τον Αρετάκη και θα δείτε μετά τη διάσταση μετά τις εκλογές του 20 και την αποτυχία του Βενιζέλου, τη συνέχιση του πολέμου και την καταστροφή, το κίνημα του πλαστήρα του Γονατά Πάγκαλου, που μέσα από διάφορες διαδικασίες διώχνουν τον βασιλιά Κωνσταντίνο, δημιουργείται η πρώτη ελληνική δημοκρατία όπως ονομάστηκε. Ακολουθήσουν μετά δικτατορίες του Πάγκαλου, η δίκη των 6, η επαναφορά του Βενιζέλου στην κυβέρνηση το 1918 με την τελευταία τετραετία του και το κίνημα των δημοκρατικών βενιζελικών αξιωματικών, και έχει σημασία αυτό, το 1935, όπου ένα μεγάλο μέρος της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων αποτάχθηκε, για να φτάσουμε στη δικτατορία του Μεταξά, στην επαναφορά τη δικτατορία του Κονδύλη, την επαναφορά του βασιλιά Πια Γεωργίου, τη δικτατορία του Μεταξά και την κήρυξη του πολέμου στην Αλβανία. Αυτή τη ακολουθεί, ας πούμε, ίσως των Γερμανών, η τριπλή κατοχή, και φτάνουμε, ας πούμε, σε αυτή τη μεγαλειώδη περίοδο, στο έπος της Εθνικής Αντίστασης, στην ίδρυση του ΕΑΜ και του Ελληνικού Απελευθερωτικού Στρατού του Ελλάς. Ακολούθησε η απελευθέρωση, η κατάκτηση πια της Αθήνας με την απόβαση αγγλικών στρατευμάτων στην Ελλάδα, ακολούθησαν τα Δεκεμβριανά, η Λευκή Τρομοκρατία, η καταδίωξη κάθε δημοκράτη, εαμίτη ή κομμουνιστή, με χιλιάδες εκτελέσεις στην Αθήνα και στην περιφέρεια, που είχε σαν αποτέλεσμα τον εμφύλιο πόλεμο. Αυτό χοντρικά είναι το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο έδρασε ο Σφακιανός. Να δούμε τώρα ποιος ήταν αυτός ο Γιώργης Αρετάκης, που ο ίδιος έδωσε στον εαυτό του το προσωνύμιο Σφακιανός. Ο Γιώργης Αρετάκης, όπως είπαμε, γεννήθηκε στο Σπύλι από μια φτωχή αγροτική οικογένεια, τέλειωσε το δημοτικό και δεν σπούδασε περαιτέρω λόγω δυσκολιών. Το κίνημα των κατώτερων αξιωματικών το 9 στο Γουδί, η είσοδος του Βενιζέλου στο πολιτικό προσκήνιο της Ελλάδας, οι νίκες στους Βαλκανικούς πολέμους
12-13 δημιούργησαν σε όλη την Ελλάδα και στην Κρήτη ιδιαίτερα ένα έντονο κλίμα πατριωτισμού και βενιζελισμού. Στην αυτόνομη ακόμη Κρήτη. Μέσα σε αυτό το κλίμα γεννήθηκε ο νεαρός Αρετάκης, που από παιδί ήθελε να γίνει στρατιωτικός για να υπερασπίζεται την πατρίδα. Βενιζελισμός και πατριωτισμός υπήρξαν η ιδεολογία, θα έλεγε κανείς, του νεαρού τότε Αρετάκη. Το 1916, σε ηλικία 17 χρόνων, κατατάσσεται ως εθελοντής ο στρατός στο Ρέθυμνο και τον επόμενο χρόνο εντάσσεται στη δύναμη του 7ου συντάγματος και το 19 μετατέθηκε στη Σμύρνη. Στη Μικρασία πήρε μέρος σε πολλές μάχες, όπου διακρίθηκε ιδιαίτερα για ηρωισμό και το 20 έγινε δεκανέας, το απονομήθηκε παράσημο Ανδρίας, το 21 έγινε Λοχίας και έφτασε τότε με τα ελληνικά στρατεύματα μέχρι τον ποταμό Σαγκάριο, όπου συνελήφθη τον Αύγουστο το 22. Αποπειράθηκαν να τον δολοφονήσουν, αλλά σώθηκε, γιατί η σφαίρα καρφώθηκε στο στήθος του, όπου είχε μια εικόνα που του είχε δώσει η μητέρα του. Και πήρε το δρόμο, τράβηξε για Θεσσαλονίκη, όπου ήταν η μονάδα του. Το 1926 προβιβάστηκε σε αντιπασπιστή και το 1932, σε ηλικία 33 χρόνων, έγινε αντιπολοχαγός. Το 1935, με το κίνημα των βενιζελικών αξιωματικών και με το βαθμό του υπολοχαγού, αποτάχθηκε από το στράτευμα μαζί με δεκάδες άλλους αξιωματικούς ως βενιζελικός. Μετά την απόταξη, για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, παντρεύτηκε καταρχήν και για ένα διάστημα έμεινε στην Κοξαρέ, σε ένα γειτονικό χωριό του Σπηλίου. Το 39 γεννήθηκε το μοναδικό παιδί του, η κόρη του Εκατερίνη, σύζυγος αργότερα Παπαδομιχελάκη, του Γιώργη Παπαδομιχελάκη. Το 40, σε ηλικία 41 χρόνων, ο Αρετάκης ανακλήθηκε στο στράτευμα με το βαθμό του έφεδρου λοχαγού και πολέμησε στην Αλβανία κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Στο αλβανικό μέτωπο διακρίθηκε ιδιαίτερα με το 27 Σύνταγμα Πεζικού και το Φλεβάρι του 40 επικεφαλής του Λόχου στη μάχη του, στη μάχη του Πόγραδετς, κατέλαβε ένα ύψωμα το 2100 και για αυτή του τη νίκη τιμήθηκε για πολλωστή φορά με δεύτερο χρυσό μετάλλιο. Τραυματίστηκε ξανά στο αριστερό του πόδι και για τη γενναιότητά του προβιβάστηκε με το βαθμό ταγματάρχη επανδραγαθίας. Μετά την κατάρρευση του αλβανικού μετόπου, ως τραυματίας πολέμου, εργάστηκε ως επιστάτης στα δάση της Ευρυτανίας, τα οποία διαχειρίζονταν τότε ο δικηγόρος Γεώργιος Χατζηδάκης από τη Μύρθιο του Αγίου Βασιλείου, ο πατέρας του Μάνου Χατζηδάκη. Και ύστερα από ένα διάστημα διορίστηκε στα Χανιά επικεφαλής ασφάλειας στο κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδας. Ο Γιώργης Αρετάκης υπήρξε από τους πρώτους Έλληνες αξιωματικούς, τους απόταχτους του 35, που εντάχθηκαν στο ΕΑΜ. Το 1943 τον βρήκε στην Πάτρα στο κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδας. Ο Γιώργος Αρετάκης σε όλη του τη ζωή υπήρξε
συνειδητός στρατιώτης. Με την ίδρυση λοιπόν του Ελλάς εντάσσεται στις δυνάμεις του ο στρατιωτικός διοικητής του τάγματος Καλαβρίτων και από το καλοκαίρι του 1944 ως διοικητής του δεύτερου τάγματος του 8ου συντάγματος Λακωνίας. Εκεί θα παίξει ρόλο. Πολεμιστής μέσα στις τάξεις του Ελλάς κατά των Γερμανών κατακτητών ξεκαθαρίστηκαν εκείνη την περίοδο μέσα του και σφυριλατήθηκαν τα κοινωνικά του οράματα. Όχι μόνο για κοινωνική, όχι μόνο για την εθνική απελευθέρωση, αλλά και για κοινωνική αλλαγή. Ήταν το κλίμα της εποχής μέσα στους κόλπους της αντίστασης, όπου το κίνημα τότε, το αντιστασιακό, έβαζε αυτούς τους στόχους στους οποίους μοιήθηκε και τους οποίους υπερασπίστηκε ο Αρετάκης. Παρά τα τραύματά του, όργωνε τις ορεινές περιοχές της Πελοποννήσου και καλούσε τους κατοίκους των χωριών σε προσκλητήριο για την απελευθέρωση της χώρας. Το προσωνύμιο που ο ίδιος έδωσε στον εαυτό του Σφακιανός έγινε για την Πελοπόννησο συνώνυμο θάρρους και παλικαριάς. Το Φλεβάρι του 1945, ύστερα από τη συμφωνία της Βάρκιζας, ο Αρετάκης αρνήθηκε να παραδώσει τον οπλισμό του. Όπως άλλωστε συνέβη με πάρα πολλούς αγωνιστές, μαρτυρούνται πολλές εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, στην Πελοπόννησο. Άλλωστε και ο Άρης ο Βελουχιώτης αρνήθηκε να παραδώσει, αντίθετο στην απόφαση τότε του κόμματος. Ωστόσο βέβαια αυτά τα λάθη που έγιναν τότε, με θάρρος το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τα αναγνώρισε και το 1913 σε από την Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, το 2013 και ο Άρης Βελουγιώτης αποκαταστάθηκε και πολιτικά και κομματικά. Ο Αρετάκης κατέφυγε τότε στην περιοχή του χωριού Μεγάλη Καστανιά στον Ταΐγετο της Μεσσηνιακής Μάνης. Στην Ήπεθρο, αλλά και στις πόλεις, όλες οι παρακρατικές οργανώσεις, οι Μάιδες, οι Χίτες, οι Τεατζίδες και άλλοι, με την ανοχή και υποβοήθηση πολλές φορές των πολιτικών αρχών του κράτους, της χωροφυλακής, εξαπέλυσαν ένα άγριο κυνηγητό στους κομμουνιστές, στους εαμίτες και σε κάθε δημοκρατικό πολίτη. Το 1946, το Δεκέμβριο, ο διωκόμενος Φακιανός μαζί με άλλους δυο καταδιωκόμενους συντρόφους του, τον Θόδωρο Πρεκεζέ και τον Νίκο Λάτσι, συγκρότησαν στο πλατανάκι του Πάρνωνα το πρώτο ένοπλο τμήμα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας στην Πελοπόννησο. Ο Γιώργος Αρετάκης πήρε μέρος σε δεκάδες, περισσότερες από 30 μάχες εναντίον των Μάιδων, των παρακρατικών, των συμμοριών, των χωροφυλάκων, εναντίον του στρατού, του κρατικού στρατού, σε επιθέσεις σε τμήματα χωροφυλακής, σε στρατιωτικές βάσεις, σε καταλήψεις πόλεων και χωριών της Πελοποννήσου. Πολυτραυματίας από τη Μικρασία και την Αλβανία, όργων την Πελοπόννησο με μια φοράδα επικεφαλής στις επιχειρήσεις από τα Καλάβρητα, την Αμαλιάδα μέχρι και τη Λακωνία. Ο Σφακιανός μαρτυράται μέσα από το βιβλίο ότι όχι μόνο για το θάρρος και τη γενναιότητά του, αλλά και για την στρατιωτική εμπειρία, την ευφυΐα του και την εφευρετικότητά του. Πήρε μέρος το 1947 μεταξύ των άλλων στην επιχείρηση για την απελευθέρωση 240 πολιτικών κρατουμένων από τις φυλακές της Σπάρτης. Και το σχέδιο της επιχείρησης που έγινε με απόλυτη επιτυχία ήταν οργανωμένο από τον Σφακιανό και τον Γιώργη Κονταλόνη, όπως μαρτυρά και μία σύντροφός τους,
που βρίσκεται ακόμη στη ζωή και η οποία το χαρακτήρισε και ήταν νεαρή, έφηβη κοπέλα τότε δίπλα στο Δημοκρατικό Στρατό, που λέει ότι ήταν ένα ευφυές και απόλυτα επιτυχημένο σχέδιο. Το Γενάρη του 48, με διαταγή του Γενικού Επιτελείου του Δημοκρατικού Στρατού, ο Αρετάκης προήχθησε αντισυνταγματάρχη του Δημοκρατικού Στρατού και το Μάρτιο του ίδιου έτους η Ασφάλεια Λακωνίας επικήρυξε τον Γιώργη Αρετάκη ως ληστή και πρόσφερε ως αμοιβή 30 εκατομμύρια δραχμές για το φόνο ή τη σύλληψή του και 20 εκατομμύρια δραχμές σε όποιον θα τον κατέβηβε. Ύστερα από έναν σκληρό, άνισο, αλλά δίκαιο αγώνα, κακουχίες και στερήχης, οι μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν με την παρέμβαση και των Αμερικάνων με τη γνωστή κατάληξη. Ο Σφακιανός κατέφυγε στα γνώριμα βουνά του διωκόμενος. Τον Απρίλη του 49, μαζί με άλλους τρεις συντρόφους του, τον Γιάννη Καριδόγιαννη, τους Μιχάλη και Δημήτρη Τσιριγότη και τη σύζυγο του Δημήτρη Τσιριγότη, την Νικολέτα Μιχαλακάκου, κατέβηκαν στη Μάνη προσπαθώντας να φύγουν με καΐκι για την Κρήτη. Το τελευταίο χρησφύγετό τους υπήρξε η σπηλιά Βαγιολάγκαδο. Βοσκοί από το χωριό Δριαλή τους πρόδωσαν. 150 περίπου χωροφύλακες με ατζίδες και χίτες τους κύκλωσαν και ύστερα από σκληρή μάχη σκοτώθηκαν και οι πέντε. Οι παρακρατικοί έκοψαν τα κεφάλια του Σφακιανού και του Καριδόγιαννη που ήταν επικηρυγμένοι, τα κάρφωσαν σε κοντάρια και τα γυρνούσαν από χωριό σε χωριό στην περιοχή. Ανάλογο, έχουμε και εμείς εδώ το πάθημα της Ευαγγελίας της Κλάδου στα Χανιώτικα βουνά. Το 1949 ο ταγματάρχης Αλβανίας Γιώργης Αρετάκης ξέπεσε στο βαθμό του στρατιώτη με βασιλικό διάταγμα. Το 2017 η Οργάνωση Περιοχής Πελοποννήσου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας έστησε επιβλητικό μνημείο στον Άη Ηλία Λακωνίας, αποδίδοντας την οφειλόμενη τιμή στη μνήμη των 5.000 και πλέον νεκρών του Δημοκρατικού Στρατού κατά τον τρίχρονο εμφύλιο πόλεμο. Το 2019, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, το κόμμα τίμησε τους πατριώτες αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, όσους εντοπίστηκαν, και ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής Δημήτρης Κουτσούμπας παρέδωσε στο δυσέγγονο του Αρετάκη τιμητικό δίπλωμα παρουσία και του εγγονού του Γιώργη Παπαδομιχελάκη και της νεαρής αγωνίστριας που προαναφέραμε, της αγωνίστριας του Πάρνωνα στα χρόνια του εμφυλίου της Αθηνάς Λάτσι. Τώρα θέλω να κλείσω αυτή την ομιλία με ορισμένα πράγματα για τον Μανώλη Παντινάκη και το έργο του. Νομίζω πως ο Μανώλης Παντινάκης δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Μια ευδόκιμη δημοσιογραφική σταδιοδρομία σε εφημερίδες όπως τα Αρθεμιώτικα Νέα, την Τόλμη, τα Νέα, καθώς και τα 14 σημαντικά βιβλία που έχει γράψει και εκδώσει μέχρι σήμερα, θεωρώ πως τον καταξιώνουν ως ένα σοβαρό και αξιομνημόνευτο πνευματικό άνθρωπο. Η παιδική και εφηβική ηλικία και εκείνου σημαδεύτηκε από το πνιγυρό κλίμα του μετεμφυλιακού καθεστώτος τότε που ο διάλογος με το μόλις πρόσφατο παρελθόν ήταν παράνομος, απαγορευμένος, γιατί το παρόν τότε είχε κηρύξει πόλεμο στο παρελθόν και η καθημερινότητα που ζούσαμε ήταν πεδίο μάχης. Ένας πόλεμος
ανθρωποβόρος, ληστρικός. Ένας πόλεμος που συνεχίζεται και σήμερα, με άλλα μέσα βέβαια. Όμως η λύθη της ιστορίας δεν υπήρξε ποτέ λείπασμα για να ευδοκιμήσει η δημοκρατία. Και όσο περνούσε ο χρόνος, ο Παντινάκης έβλεπε, άκουγε, μάθαινε. Και φαίνεται πως το πάθος του να κατανοήσει τις μνήμες εκείνων των χρόνων για ανθρώπους και γεγονότα τον οδήγησαν στη συγγραφή μέσα από την έρευνα. Να ανάψουμε τα φώτα, Αντρέα. Ο δημοσιογράφος ήταν ήδη καλός γραφιάς, είναι δηλαδή γνώστης της παράστασης γεγονότων, πράξεων, αισθημάτων και λοιπόν ανθρώπινων καταστάσεων μέσα από τα γράμματα και τις λέξεις και άρχισε έτσι την συγγραφική του περιπέτεια. Καρπός της μέχρι σήμερα τα 14 βιβλία του. 14 δύσκολα, κουραστικά, μαρτυρικά, επώδυνα, αλλά συχνά ευχάριστα ταξίδια μέσα στο σύγχρονο ιστορικό χρόνο της γενέθλιας περιοχής του και της Κρήτης γενικότερα. Και όπως καλά γνωρίζω κι εγώ, για τον ερευνητή το τέλος μιας έρευνας, ενός ταξιδιού που αποκρισταλώνεται και σε έργο, προσφέρει στον ταξιδιώτη μια ανάλαφρη ικανοποίηση. Από τα πρώτα του βιβλία ο Μανώλης έστριψε το ενδιαφέρον του σε πρόσωπα και γεγονότα της κρίσιμης δεκαετίας για το λαό και τον τόπο, τη δεκαετία 1940-1950. Αγιοβασιλιώτης και ο ίδιος, γεννημένος στο Σπύλι, συγχωριανός δηλαδή του Αρετάκη, έγραψε για την κατοχή στον Άγιο Βασίλη, για την εθνική αντίσταση στα Μάρη και τα παθήματα των αμαριωτών, για κατατρεγμούς, φυλακίσεις και εξορίες αγωνιστών και αγωνιστριών του λαού, για τους Κρήτες κρατούμενους στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, εξαιρετικά πορτρέτα αγωνιστών, μαρτύρων και αγωνιστριών. Ένα πολύτιμο υλικό, μια παρακαταθήκη. Ο Παντινάκης αντιμετωπίζει τα θέματα του από τη σκοπιά του δίκαιου του λαού, με πάθος και ευθυκρισία, με αίσθημα και λογική. Το τελευταίο αυτό βιβλίο του που παρουσιάζουμε σήμερα, με τον τίτλο «Ο Πολέμαρχος της Βίγλας, Καπετάν Σφακιανός», είναι ο πρώτος τόμος με τη βιογραφία του Γιώργη Αρετάκη, το αντισυνταγματάρχη αυτού του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, και όπως αναγγέλλει ο συγγραφέας του, θα ακολουθήσει και δεύτερος τόμος με το προσωπικό του ημερολόγιο, το ημερολόγιο που κρατούσε δηλαδή ο Σφακιανός κατά την περίοδο 1947-48 και που αποτυπώνεται σε 836 χειρόγραφες σελίδες, όπως μας λέει ο συγγραφέας. Η έρευνα και η συγγραφή του βιβλίου που κράτησε 6 χρόνια γίνεται εδώ σε εύρος και βάθος, προκειμένου να αποκαλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερα για την προσωπικότητα, για τις ιδέες, το στρατιωτικό βίο και την εγγένη δράση του συγχωριανού του Γιώργου Αρετάκη, τον οποίο βέβαια ο συγγραφέας δεν γνώρισε ποτέ. Ο Παντινάκης δεν αφήνει αδιερεύνητο κανένα πεδίο από το οποίο μπορεί να αντλήσει και την ελάχιστη πληροφορία για τον ήρωά του ή κάποιο στοιχείο που να τεκμηριώνει τη συνθήκη του θέματος του. Στις 300 σελίδες και στα 50 κεφάλαια του βιβλίου ο Παντινάκης αξιοποιεί συνομιλίες με υπερήλικους συγχωριανούς του που ενθυμούνται το Σφακιανό, αναμνήσεις της υπέργυρης μοναχοκόρης και της Αρετάκη Παπαδομιχελάκη για τον πατέρα της, τον οποίο γνώρισε μόνο ως παιδί, από μειομανεύματα στρατιωτικών μαχητών της Εθνικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού, αφηγήσεις επιζώντων του Δημοκρατικού Στρατού,
Ακόμη το μαθητολόγιο του Δημοτικού Σχολείου του Αρετάκη, που φίτησε ο Αρετάκης, αναφορές από το προσωπικό ημερολόγιο του, και όπως αναφέρει και η εκτενής βιβλιογραφία στο τέλος του βιβλίου, ανατρέχει σε ελληνικά και διεθνή αρχεία, έντυπα, εφημερίδες, περιοδικά της εποχής και άλλα υλικά. Το βιβλίο κοσμείται επίσης με δεκάδες φωτογραφίες και άλλα οπτικά στοιχεία που προσδίδουν ένα επιπλέον αναγνωστικό ενδιαφέρον. Έτσι, για πρώτη φορά έχουμε μια ολοκληρωμένη βιογραφία μέχρι στιγμής ενός αγνώστου εμπολής σημαντικού κριτικού στρατιώτη, μαχητή, ιδεολόγου, ήρωα. Το βιβλίο αποκαθιστά μια αδικία του χρόνου. Αναδεικνύει μια ακόμη από τις πολλές εκείνες ωφέλιμες μικρές ανθρώπινες οδύσσειες που είναι σκεπασμένες με το πέπλο της λύθης. Τα βιβλία του Μανώλη Παντινάκη εξηγούν, πληροφορούν και αναστηλώνουν γεγονότα και ανθρώπινες προσωπικότητες, υποκείμενα των γεγονότων, στερεώνουν δηλαδή τη μνήμη. Και όπως γράφει ο ιστορικός Ιάσωνας Χανδερινός σε ένα από τα βιβλία του Παντινάκη, ένας εργάτης, ήρωας της μνήμης του κόσμου, είναι και ο Μανώλης Παντινάκης. Εν κατακλείδη, ο Μανώλης Παντινάκης, για μένα, ανασύρει μέσα από ένα υγρό, ματωμένο, σκονισμένο ντουλάπι, σκονισμένα γεγονότα, πρόσωπα, ιδέες, αισθήσεις, εικόνες, που τις πετά στον αέρα. Όπως ένας παλιός καλλιτέχνης φωτογράφος πετά το φωτογραφικό χαρτί μέσα στη στερέωση, και εκεί μέσα στον αέρα οι εικόνες του Παντινάκη αργά-αργά φιξάρονται, ξεκαθαρίζουν και στεγνώνουν, ξεσκονίζονται και εμφανίζονται μπροστά μας σε ένα πλήρες και ολοκληρωμένο παζλ, φρέσκες, ζωντανές και πιστικές γεγονότα και εικόνες. Και εμείς έχουμε μια ακόμη ευκαιρία να αναστοχαστούμε για τις πραγματικές ανάγκες του ανθρώπου, αλλά και οι νεότερες γενιές που δεν έζησαν αυτά τα γεγονότα, μέσα από τα βιβλία του να επικοινωνήσουν, να γνωρίσουν και να μάθουν για τους ανθρώπινους ηρωισμούς, τις θυσίες τους, για την πίστη τους στην ελευθερία, στη δημοκρατία, στην αναγκαιότητα της κοινωνικής απελευθέρωσης και του καθημερινού αγώνα για την παλινόρθωση του ανθρώπου. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Εμείς ευχαριστούμε βεβαίως τον Λευτέρη Χαρονίτη. Λοιπόν, εγώ από χθες προχθές, από το Facebook ολότελα, πήρα πάρα πολλά μηνύματα. Έχω κάνει και κάποιες καταγραφές να δώσω στο Μανώλη αργότερα. Τι έκανε ο Παντινάκης? Πήρε ένα ψήθυρο από το χωριό του, εκεί που δεν τολμούσαν να μιλούν, μια βαθιά συντηρητική κοινωνία, με έναν ξεχασμένο πρωταγωνιστή των γεγονότων, και αυτό το ψήθυρο τον έκανε ενδελεχή έρευνα. Αυτόν τον ψήθυρο είναι που μας παραδίδει απόψε. Ένας φίλος μου, που ο παππούς του πολεμούσε με τον Σφακιανό, μου λέει, ήταν χαμένη υπόθεση η Πελοπόννησος. Αποκομμένη από παντού, όλοι οι ταγματασφαλίτες από εκεί, και οι Χίτες και οι Μάιδες, δεν υπήρχε περίπτωση να βγει στα ανοιχτά ο Σφακιανός. Όσοι κρύφτηκαν σε σπηλιές, τα κεφάλια τους τα είδαμε στις άκρες των δρόμων και σε περιφορές χωριών στη συνέχεια. Αυτά μου λέει ο Μιχάλης ο Ιακωβίδης, και δεν ξέρω αν θέλεις τώρα να ακούσουμε. Ναι, να ακούσουμε. Λοιπόν, ο Γιάννης ο Ράπτης στο μεταξύ
με τον παππού του στο γράμμο να πέφτει και λοιπά, τόλμησε και με πήρε ένα τηλέφωνο και μεταξύ άλλων μου είπε. Στα οχυρά και ήρθα με τα πόδια στην Ηλία από το απάνω από τη Σέρας. Ναι, ναι. Εκεί λοιπόν ο πατέρας μου ερχόταν. Προσωπική ιστορία. Ο Βασίλης ο Λέκας που είχε πολεμήσει στο Γαλπάκι στην Αλβανία. Ερχόταν ο Μπαρμπανιώνιας ο Πιτιδινός που είχε πάει μέχρι το Σαγκάριο. Ο Μπαρμπαχρήστος ο Γενόπλος που πολέμαει στο γράμμο. Τι να ακούσεις ιστορίες, αυτούσιες. Επηρεαζόμενος λοιπόν από αυτά τα ακούσματα και μάλιστα ο πατέρας μου έχασε και τον αδελφό του στον κλέφτη, στη βουνοκορφή στο γράμμο, στο ύψωμα του κλέφτη. Όλα αυτά λοιπόν συνετέλασαν τις που άκουγα να με επηρεάσουν σε σχέση με το να ασχοληθώ τελείως με το Μποϊκλοβίς και στην Πάτρα μαζί με άλλους κριτικούς. Και δεν μπόρεσε να φύγει για την πατρίδα του άνθρωπος. Για τον Αρικάγιο. Όλα. Εκεί ξεκίνησε και η περιπέτειά του. Είτε το ξέρετε, αν υπάλληλο στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ναι, ναι. Πάμε παραπέρα. Εγώ θα σου πω ένα σημαντικό γεγονός. Ο Σφακιανός είναι αυτός που έστησε την ενέδρα στη θέση Κερπινή Καλαβρίτων και εχμαλώτησε τον λόγο τον επίλεκτο λόγο Εντελβάη των Γερμανών. Ναι, νομίζω ότι ήταν μια από τις πιο σημαντικές μάχες. Το γνωρίζετε αυτό. Ναι, ναι. Έχετε διαβάσει τη μαρτυρία του Ορίωνα του Γιάννη Μιχαλόπουλου, την οποία έχω από το ίντερνετ βγάλει, για τις διαπραγματεύσεις που επακολούθησαν με τους Γερμανούς για ανταλλαγή εχμαλώτων και παίξαν αρνητικό ρόλο δύο ανώτατοι ιερείς, οι οποίοι ήσαν με τους Γερμανούς. Ο ένας ήταν των Καλαβρίτων και ο άλλος ήταν του Αιγείου. Μάλιστα. Οι οποίοι μάλιστα ανέφεραν ότι οι Γερμανοί εκείνη την ημέρα πήγαιναν τουριστική επίσκεψη στο Μέγα Σπύλο. Δύο ιερείς ανώτατοι παίξαν αρνητικό ρόλο. Ήταν με το μέρος των Γερμανών. Αυτό για την ιστορία, επειδή χρεώνεται στα Καλάβρητα τελευταία από τους περιώνυμους αναθεωρητές της ιστορίας, ότι ο Σφακιανός είναι ο υπεύθυνος για το ολοκαύτωμα της περιοχής. Λοιπόν, θέλω να πω ότι παίρνοντας ένα ψήφιρο, ο Μανώλης έκανε μία έρευνα, αυτήν μας παρουσιάζει. Σε εμάς στην Κρήτη είναι άγνωστος ο Σφακιανός Μανώλης. Έτσι. Είναι άγνωστος. Είναι άγνωστος στο σπίτι που γεννήθηκε. Στο χωριό του είναι... που γεννήθηκε δεν είναι γνωστό. Και στο χωριό το οποίο το ευεργέτησε κιόλας. Έχει τις εκκλησίες, έκανε πράγματα. Και να φανταστείτε, ας πούμε. Θα δώσω το λόγο στο Μανώλη να μας πει καταρχήν για την έρευνα, πώς ξεκίνησε, μέχρι πού την έφτασε, πόσο εύκολη ή δύσκολη ήταν. Αυτή η έρευνα ξεκινάει το Μάρτιο του 2017. Είχα εγώ ακούσματα για τον Σφακιανό, όμως έπρεπε να ψάξω να βρω αυτός ο άνθρωπος ποιος είναι, τι έκανε. Ήξερα ότι ήταν ένας ήρωας, ο οποίος αγωνιζόταν για την πατρίδα κυρίως και στην Πελοπόννησο. Τον πήγαν οι ήρωες του 21 και η Επανάσταση του 21. Αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι με τους αντάρτες του το 1947 τον Αύγουστο, τότε αποκατέστησε τη ζημιά στη βρύση του Κολοκοτρών, εκεί που είναι η εκκλησία του Αγίου Ιωάννου. Μετά από ένα χρόνο ο άνθρωπος αυτός επισκέφθηκε και το σπίτι του τελευταίου απογόνου του Νικηταρά. Και μάλιστα εκεί ζήτησε και προσκύνησε τα άρματά του. Εάν θα παρακολουθήσετε λοιπόν, ο Σφαγιανός την Επανάσταση και τους επαναστατικούς χαιρετισμούς τους γράφει το έψιλον με κεφαλαίο γράμμα. Τον πήγε λοιπόν εκεί η Επανάσταση, κάτι σημαντικότερο, πολύ σημαντικότερο, που ξεκινάει από το σπίλι, διότι έφτασε για Τούρκους στο σπίλι. Και μάλιστα κοντά στην περιοχή του έγινε και μία μάχη. Και συμμετείχαν σε αυτή τη μάχη και Ρουμελιώτες και Μανιάτες. Στους Μανιάτες τρέφει μια ιδιαίτερη εκτίμηση και μια ιδιαίτερη αγάπη. Μάλιστα σε κάποιο σημείο λέει «Χαλάλι το τομάρι μου σε σένα μάνι». Αντιλαμβάνεστε, ας πούμε, ο άνθρωπος αυτός ότι λειτουργεί με την καρδιά του, με την ψυχή του. Και για τους εθνικούς και τα εθνικά οράματα. Όχι πλέον για τον εαυτό του. Είναι μια μοναδική περίπτωση που δυστυχώς ούτε στην Κρήτη το ξέρουν το Σφακιανό, ούτε στο σπίτι του χωριού του, πολύ περισσότερο το ξέρουν. Υπάρχει, ας πούμε, μία προτομή στο χωριό του με ένα αξιωματικό του κυβερνητικού στρατού, ο οποίος σκοτώθηκε στο γράμμο. Και μάλιστα αυτή η προτομή, σας το λέω, υπάρχει και στο κεφαλόσκαλο
της σκάλας που οδηγεί στο γυμνάσιο και λύκειο του Σπηλίου. Εκεί λοιπόν εγώ θα περίμενα ότι αυτή η προτομή θα έπρεπε να έχει φύγει. Γιατί διχάζουν τους μαθητές. Μία τέτοια προτομή υπάρχει λοιπόν και στο Γήθιο. Περπατώντας εγώ στο Γήθιο βλέπω μία προτομή του ποιητή Κούλη Αγαπίου, την οποία έχει φιλοτεχνήσει η δική μας, δηλαδή η Παπαδοπεράκη Ασπασία. Διαβάζω λοιπόν από κάτω από την προτομή κάποιους στίχους του Κούλη του Αγαπίου. Βασιλικό σε μύρισε και Διόσμος και Λεβάντα, εσκέφτηκα τη μάνα μου και αγιάστανε τα πάντα. Αυτό άκουσα, αυτό διάβασα, αυτό μου έχει μείνει. Αυτό λοιπόν εγώ θα περίμενα στο γυμνάσιο, στο σπίλι, να φύγει αυτή η προτομή του λοχαγού που σκοτώθηκε στο γράμμο, να μπει η προτομή του Πρεβελάκη. Του Πρεβελάκη είναι ένας ακαδημαϊκός, είναι μια σπουδαία προσωπικότητα. Δεν έχει γίνει, γιατί δεν ξέρουν το Σφαγιανό. Σας λέω μόνο ότι τη δεκαετία του 80 ήρθε ένας Λάκωνας, ανώτερος υπάλληλος της ΔΕΗ στην Αθήνα. Αυτός ο Λάκωνας λοιπόν κατέβηκε στο Ρέθυμνο, στο κατάστημα της ΔΕΗ για να κάνει κάποιο έλεγχο. Εκεί λοιπόν ζήτησε από κάποιον τον προϊστάμενο, εάν υπάρχει κάποιος από το σπίλι, να τον οδηγήσει στο χωριό του Σφαγιανού, στο σπίλι και στο σπίτι του. Πράγματι ο άνθρωπος τον πήγε. Αυτός ο υπάλληλος λεγόταν, τώρα έχει πεθάνει, Νίκος Ταταράκης. Τον πήγε λοιπόν εκεί. Ο Λάκωνας σταμάτησε έξω από το σπίτι που ήδη άρχισε να καταραίει, το σπίτι αυτό, και ο άνθρωπος για αρκετή ώρα έκλαιγε. Ήταν ένα τάμα. Κάτι σημαντικό του είχε κάνει αυτό. Είχε κάνει στην οικογένειά του, στο χωριό του, στο συγγενή του, κάτι σημαντικό είχε κάνει. Αυτό το διηγούνταν μετά ο Ταταράκης. Είναι κάτι φανταστικό, δεν μπορώ εγώ να το διανοηθώ, και θεωρούσα ότι εγώ θα έπρεπε να κάνω αυτή την έρευνα. Ας πάρει 6,5 χρόνια, ας πάρει 10 χρόνια. Ήθελα να δείξω αυτόν τον άνθρωπο και να τον αποκαταστήσω. Από εκεί και μετά το κράτος σκοπίμως τον είχε σκεπασμένο. Γιατί αυτούς τους ήρωες τους είχε σκεπάσει. Θα έπρεπε να τους έχουν πολύ ψηλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Μανώλη, μια και μιλάμε για έρευνα, θα μου επιτρέψετε να καλωσορίσω τον αγαπητό μας Γιώρη Σμπόκο, ένα μεγάλο ερευνητή της ιστορίας των Ανογείων, τον πρώην δήμαρχο, με τους αγαπητούς Παπαγιώργη και την αγαπητή μας Παπαδιά. Θέλω να πω δύο λόγια, ας πούμε, για την έρευνα του Μανώλη. Η έρευνα του Μανώλη, την έρευνα του Μανώλη μάλλον, δεν πρέπει να τη δούμε μόνο σε αυτό το βιβλίο. Η έρευνα είναι, θα έλεγα, ας πούμε, ένα συστατικό της σκέψης του, της ζωής του, της δραστηριότητάς του. Εμένα μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ένα από τα βιβλία του, γιατί μας ανάδειξε μια άγνωστη πτυχή που είναι το βιβλίο του για τους Κρήτες κρατούμενους στα ναζιστικά στρατόπεδα. Άνθρωποι σαπούν και λείπασμα. Άνθρωποι σαπούν και λείπασμα. Δηλαδή, ξέραμε, ας πούμε, ότι πολλοί Έλληνες αυτά και λοιπά, από τον γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος μέχρι και τον Ιάκωβο Καμπανέλη και διάφορους άλλους επώνυμους και ανώνυμους, ας πούμε, Έλληνες και Τσιγκάνοι και και τους 500. Είχαμε και πολλούς κριτικούς. Και ναι, δεν ήξερα εγώ προσωπικά τουλάχιστον, και φαντάζομαι και πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι, ότι μέσα εκεί υπήρχαν και δεκάδες κριτικοί. Και το γεγονός, ας πούμε, ότι ο... Και δεκάδες, εκατοντάδες. Εκατοντάδες, ναι, εκατοντάδες κριτικοί. Αυτό δείχνει ένα πολύπλευρο ενδιαφέρον του Μανώλη, ας πούμε, όχι μόνο για τον γενέθλιο τόπο του και την ευρύτερη περιοχή, γενικότερα για την Κρήτη, την αγάπη του, δηλαδή που έχει για την Κρήτη. Και θα ήθελα, Μανώλη, να μας πεις εσύ τώρα. Να μην αλλάξουμε θέμα όμως. Ναι, να μας πεις εσύ τώρα. Λίγα πράγματα για αυτό. Όχι, γιατί τα βιβλία του σήμερα, με αφορμή αυτό το βιβλίο, πρέπει να γνωρίσουμε καλύτερα και τον Μανώλη. Να το γνωρίσουν εδώ οι άνθρωποι, ας πούμε, που δεν τον ξέρουν. Αυτό το βιβλίο
καταρχήν και από εκεί να ξεκινήσεις, Μανώλη. Θέλω να μου πεις, ας πούμε, γιατί πάντα σε κάθε φάση της έρευνας να δούμε ορισμένες δυσκολίες. Αρνήσεις συνάντησες? Όχι. Γιατί βλέπω, ας πούμε, σε πολλά σημεία, ας πούμε, οι άνθρωποι μιλούν ελεύθερα μιλάνε. Και να σας πω και κάτι άλλο, αγαπητέ Λευτέρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια που κάνετε. Ό,τι διαβάζω. Νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικά. Εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό που γίνεται από αγάπη και μόνο και πάθος. Όχι, ό,τι διαβάζω γράφω. Και ό,τι βλέπω γράφω. Σας λέω λοιπόν ότι βρέθηκα σε πάρα πολλές περιπτώσεις με ανθρώπους, αφανείς ανθρώπους, οι οποίοι μου λέγανε ευτυχώς που ήρθες τώρα, γιατί περίμενα να τα πω και μετά να πεθάνω. Ναι. Σας λέω λοιπόν για το βιβλίο αυτό, με το «Άνθρωποι σαπούν και λείπασμα». Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βιβλίο, είναι ένας αγώνας βέβαια χρόνου και έφτασα μέχρι τα μεσκλά, ας πούμε, να καταγράψω τους τελευταίους δύο επιζώντες των στρατοπέδων Μέλκ και Έμπεζε. Μετά βρέθηκα, ας πούμε, και στην Κοξαρέ. Εκεί υπήρχε ένας άνθρωπος, ένας καφετζής, ονόματι Νινιδάκης Τάκης, ο οποίος αρνούνταν κάθε φορά να μου μιλήσει, διότι πονούσε, παρότι είχαν περάσει τόσα χρόνια, πονούσε. Γύρισε και κρατούσε, ας πούμε, επιστρέφοντας, και ένα σάκο. Μέσα στο σάκο είχε ό,τι θεωρούσε πολύτιμο από το Μέλκ. Τον πάει αυτό το σάκο στη μητέρα του, την Αγγελική, τον κοιτάζει η μητέρα, κοιτάζει μέσα τι έχει και μέσα βλέπει ότι υπήρχαν και δύο πλάκες σαπούνι. Τον καλάει και του λέει, μα τι είναι αυτά τα σαπούνια. Με τα δυσκολίες της είπε, μετά από πολλή ώρα, λέει, αυτά τα σαπούνια είναι οι ζωές των ανθρώπων. Από αυτούς τους ανθρώπους τους έκαιγαν και με το λίπος έκανε αυτά τα σαπούνια και μας τα έδιναν και με αυτά πλενόμαστε. Αυτή η γριούλα λοιπόν, εδώ φαίνεται η μεγαλοσύνη της Κρητικιάς, της παλιάς Κρητικιάς, πήρε αυτά τα δύο σαπούνια, δίπλα στο περβολάκι άνοιξε ένα λάκκο, τα έβαλε μέσα με σεβασμό και με μεγάλη αγάπη και κάθε απόγευμα άναβε το θυμιατήρι, τα θυμιάτισε. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο εκεί πλέον, ας πούμε. Και να σας πω και κάτι, αυτό το κάναμε ντοκιμαντέρ. Είναι οι τελευταίοι επιζώντες, δεν υπάρχει. Στην Κρήτη πλέον δεν υπάρχει άλλο ντοκιμαντέρ πέρα από αυτό για τα στρατόπεδα συντέλεσης, τίποτα άλλο. Σε αυτό το βιβλίο υπάρχουν και αναπτύσσεται και μια φιλία, τεράστια φιλία ανάμεσα σε αυτό τον Ινιδάκη από την Κοξαρέ και σε ένα Γάλλο, τον Ζακ Ντάρκ, ο οποίος τον έσωσε τον Γάλλο, τον έσωσε ο Ινιδάκης, διότι περνώντας και μεταφέροντας πτώματα για το κρεματόριο, πέρασε από ηλεκτροφόρα σύρματα, κάηκε και τον τράβηξε ο Νινιδάκης και μετά από πολλές περιποιήσεις σώθηκε ο άνθρωπος. Σώθηκε. Την εκτόπισή του, τα βάσανά του, τα μαρτύριά του, τα έκανε ποίημα. Και το ποίημα αυτό πήγε στην Κοξαρέ και το έδωσε στον Νινιδάκη. Αυτούς λοιπόν, στίχους από αυτό το ποίημα, τους μελοποίησαν οι Magic the Spell. Τους έκαναν τραγούδι, «Αν δεν ορίζεις εσένα». Και μέχρι τώρα αυτό το τραγούδι έχει 48.500 προβολές από τον περασμένο Φεβρουάριο. Αυτό θέλω να σας πω. Να δώσουμε το λόγο στο... Λοιπόν, θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το ημερολόγιο του Σφακιανού για να μπούμε λίγο πάλι στο κλίμα του βιβλίου. Την 12η και 45 μεσημβρινή του αριστερών παρατηρητήριών μας αναφέρει φάλαξ περί τους 150 κινείται προς το χωριό Χώρες, άξον πορείας του νευρικότης, αγωνία, όλα τα κιάλια εις ενέργεια, διαπιστώσεως. Είναι ο περιβόητος Ζάρας με το απόσπασμα Βασιλαρά. Αυτά συμβαίνουν στις 6 Νοεμβρίου του 47. Κεραυνοβόλα πήρανε διάταξη μάχης. Τους εισηγήθην ενώπιον όλων να προσέξουν το αριστερό της διατάξεώς μας προς ράχες και αριστερά μας δεξιά διάταξη του εχθρού. Είπε ο Πας Κο εις Βίτα Ταφ να πάει μαλόχος λέει και απόσταση αμέλεια. Εκεί ο Πιπίνος Δημηρίτης ενισχυόμενος 3 όπλο πολυβόλα 23 άνδρες η φάλαξ εισήλθε εις Χώρες βροχή. Μα εισερχόμενη ένας γέρος μας πρόδωσε και ανέφερε πως από χθες το βράδυ 4 αντάρτες εις ράχες ετοιμάζουν ψωμί κλπ. Ορισμένος νόμισαν μικροδυνάμεις μας και κινούνται κατά πάνω μας. Έτοιμη διάταξη πυρός και ανδρών.
Την 1 και 10 μετά μεσημβρίας αρχίζει από 60 μέτρα λόγκος το τουφεκίδι από μας. Την Δευτέρα μετά μεσημβρίας ενεργείται επίθεσης εκ μέρους μας, τους βάζουν στα πόδια, οι δικοί μας ματαμπουρώνονται στο χωριό χώρες και γύρω των υψωμάτων του χωριού. Εισηγούμε να περάσει το αρχηγείο στο αριστερό της διετάξεώς μας που αδρανεί και όλη η επιτυχία μας από εκεί και δεν ενεργεί επίθεση και ενώ ενισχύθηκε με άλλο οπλοπολιβόλο, μα τα ξέρουν όλα. Τέλος πιεζόμενοι περιορίζονται στο χωριό και γύρω του. Εάν το αριστερό μας ενεργεί όπως και το δεξιόν, δεν γλιτώνει κανένας τον, μα διοίκησης δεν υπάρχει, αδρανεί. Την 3 και 25 μετά μεσημβρίας είδε το αρχηγείο το λάθος και έγκλημά του και κινείται κατόπιν εορτής. Το πουλί πέταξε. Εισερχόμενοι άνωθεν του χωριού χώρες, βρήκαμε δύο σκοτωμένους μας, τον ηρωικό και μονάκριβο σκοπευτή μας οπλοπολιβόλου, Καλογερόπουλον, από χώρα Μεσσηνίας και ένα τραυματίαν του. Ο εχθρός διώκεται προς ράχες και ποταμών Λάδωνα, όχι όμως κεραυνοβόλος εκμετάλλευση και δίωξης. Στις 5 και 25 μετά μεσημβρίας εισερχόμεθα εις το χωριό Ράχες. Ομάδες μας εισόχθες ποταμού Λάδωνος τους κυνηγάνε. Το 75% της δύναμής τους πέρασαν το ορμητικό αυτό ποτάμι μέσα, όχι από τη γέφυρα. Πολλοί θα επνίγησαν γιατί πέρασμα δεν ξέρανε. Βρήκαμε τρεις σκοτωμένους των και άλλους τρεις που έχουν θάψει, μα θα είναι κι άλλοι πολλοί. Πέταξαν όλοι τους τα πράγματα και ξεφτυλισμένοι φεύγανε τροχάδιν πανικόβλητοι. Ο Ζάρας και Βασιλαράς τους φώναζαν να μην πετούν τα όπλα και πυρομαχικάν τον. Είχαν κι όλμο ελαφρύ που τον πέταξαν εις καλύβια Ράχης, στον κάμπο ποταμό Λάδωνα, πέταξαν όλα τους τα πράγματα, διασκορπίστησαν και διελήθησαν και θέλουν μέρες να ανασυγκροτηθούν και μάλλον θα διαλυθούν. Ξεφτελίστηκαν τόσο που δεν γίνεται. Όλα τα χωριά σε επίκαιρα σημεία κάνουν γούστο τα χάλια των και μέρη σχόλια θα κάνουν. Τέτοιο κακό και χάλι δεν ξανάδα, σαν του λαγού τα παιδιά σκόρπισαν σε όλα τα σημεία του ορίζοντος. Σπύρο, σε βλέπω και χαμογελάς. Είναι ένα χαμογελάς που ράχει στο χωριό μου, γι' αυτό. Την ράχει η χώρα. Λοιπόν, έλα να πάρεις το μικρόφωνο. Δεν κάνω το μικρόφωνο. Έλα, έλα. Έχει έλα. Πολύ που δεν μπορώ να μιλήσω. Έλα. Έλα για να ακούγεσαι. Όχι, δεν χρειάζεται. Σιγά, δεν. Οκ, εντάξει. Το θέλεις. Τώρα τι να μιλήσουμε. Τυχαία το διάλεξα. Τυχαία το διάλεξα το απόσπασμα. Όχι, τυχαία, γιατί δεν έχουμε μιλήσει γι' αυτό. Ναι, όχι, ναι. Οι Ράχες είναι ένα χωριό στην Αρκαδία, πάνω από το Λάδωνα ποταμό. Η χώρα είναι δίπλα από τις Ράχες. Και αυτό το περιστατικό το αναφέρει ο Μπελάς. Αν έχεις διαβάσει τον Μπελά για να μπορέσει να... Ποιος? Παπα-Κωνσταντίνου, ναι. Το αναφέρει. Και αναφέρει αυτό ακριβώς όπως το λέει και ο Αρετάκης. Ξεφτυλίστηκαν. Ξεφτυλίστηκαν από μια πολύ μικρή δύναμη ανταρτών. Ο Ζάρας και ο τέτοιος και ο Μπουρμπου, όπως τον είπες και πέρα, τέλος πάντων. Ξεφτυλίστηκαν παταγωδώς. Πνίγηκαν μέσα στο ποτάμι. Γιατί υποτιμούσαν πάντοτε την πολύ θαραλέα και δύναμη δηλαδή των ανταρτών. Σημασία έχει, δεν θα σας απασχολήσω πολύ, γιατί εγώ ως Μωραΐτης λοιπόν και ως Λαχιώτης, ειδικά τώρα, γιατί δεν ήξερα εγώ ότι θα πεις αυτό το απόσπασμα, μόλις άκουσα ότι θα γίνει αυτή η παρουσίαση αυτού του βιβλίου, κάτι συνέβη μέσα μου. Λέω, είναι δυνατόν εδώ στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο, ο καπετάν Σφακιανός, είναι πασίγνωστος δηλαδή από τους αντάρτες. Σαν το Ζαχαριά είναι. Σαν το Ζαχαριά. Ναι. Πασίγνωστος και εδώ στην Κρήτη δεν το ξέρουν ούτε, γιατί έχω φίλους από το χωριό του, από το σπίλι και ρωτάω, ρε παιδιά, τι έγινε με αυτόν τον άνθρωπο, το ξέρετε? Δεν το ξέρουν, δεν το γνωρίζανε. Ένα μόνο πράγμα θα πω και θα σταματήσω. Στη σελίδα εδώ μέσα, έχει σημασία να το δείτε και να το ανοίξετε. Στη σελίδα 164 έχει μια φωτογραφία όπου στις 28 δεκάτου 44 ο καπετάνς Σφακιανός στη μέση, ένας άνθρωπος τόσος, και δίπλα είναι δύο θερία ανήμερα, δύο τερέκια, και με τα φυσικλίκια του ο καπετάνς Σφακιανός, και λες αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο γίγαντας, μιλάμε για γίγαντα, δεν μιλάμε για άνθρωπο. Και μέσα στη ματιά του, αν κοιτάξετε, ανοίξτε τα βιβλία, η ματιά του δείχνει
πόσο αποφασισμένος ήταν αυτός ο άνθρωπος για, για αυτό που πίστευε, για αυτό που έκανε. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, αυτός ο ήρωας, για μας είναι Άγιος. Αν πιστεύουμε εμείς σε θεούς, αυτούς πιστεύουμε, δεν πιστεύουμε τώρα σε άλλους Αγίους, δεν έχουμε εμείς άλλους Αγίους. Ακολούθησε όλα τα βήματα του Παπαφλέσσα, του Νικηταρά, όλων των ανθρώπων, ας πούμε, που έδρασαν στα ίδια ακριβώς σημεία. Είναι μια συνέχεια. Ευτυχώς που υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι, και συγκεκριμένα τούτος εδώ ο ήρωας για τον οποίο μιλάμε, που δίνει μια συνέχεια, μια πραγματική συνέχεια στους αγώνες αυτού του λαού από τότε που εμφανίστηκε στο στερέωμα και ζήτησε την ανεξαρτησία του από το 1821 μέχρι σήμερα. Εγώ έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό με αυτόν τον άνθρωπο. Και... Λοιπόν, σε ένα άλλο σημείο, στη σελίδα 187, αυτό μόνο να σας πω και τελειώνω, στην Τρίπολη, στον εμφύλιο πόλεμο, είχαν στηθεί στρατοδικεία, όπου φέρνανε τους αντάρτες, τους δικάζανε, καλή ώρα εδώ, τους δικάζανε, και 150 μέτρα πιο πέρα ήταν το εκτελεστικό, ήταν ένας χώρος, ένα χωράφι μεγάλο, και τους εκτελούσανε, ούτε καν το στοιχειώδες δικαίωμα να τους αφήσουν μια μέρα, μπορεί να, ξέρω εγώ, να στείλουν ένα γράμμα στη μάνα τους, στην αγαπημένη τους κτλ. Μία από αυτές, στη σελίδα 187, είναι η Αθηνά Μπενέκου. Μία δασκάλα της εποχής, 27 χρονών κοπέλα. Να το βρω μια στιγμή, γιατί έχει δύο στίχους που θέλω να τους ακούσουμε. 187. 187. Ναι. 186. 186, γιατί δεν το έχει τον αριθμό. 180. Λοιπόν, και λέει, και έγραψε, δηλαδή πρόλαβε και έγραψε στο κελί της: «Κι αν σας ρωτήσει η μάνα μου και πού είναι η θυγατέρα μου, κάθεται σ' όμορφη πλαγιά και τραγουδάει τη Λευτεριά». Και αυτή η κοπέλα τώρα, είναι πολύ όμορφη, είχε αρεβωνιαστεί έναν επίσης στρατιωτικό διοικητή της Πελοποννήσου, δεν θυμάμαι το όνομά του, και εκτελέστηκε. Είχα να πω πολλά πράγματα, είμαι συγκινημένος με αυτή τη συγκέντρωση που έγινε απόψε. Τι να πω, δεν ξέρω. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Άλλος που θέλει να... Ναι, Μανώλη. Ο Μανώλης. Και μετά και ο... Και εγώ νομίζω... Ναι. Εγώ θα σου έδινα το λόγο, αλλά με πρόλαβε... Δεν ξέρω ποιος συντονίζει, εγώ ή ο Λευτέρης. Έχω διαβάσει σε κάποια τέτοια ότι ο Σφακιανός μετά το 45 κατέβηκε στην Κρήτη. Στην Κοξαρέ, στο Σπύλι. Αλλά έφυγε. Γύρισε πάλι πίσω στην Πελοπόννησο. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό το πράγμα. Ο Σφαγιανός κατέβηκε τραυματίας από την Αλβανία, μετά γύρισε πάλι πίσω. Υπάρχει περιγραφή από χωριανό του όταν πήγε σε μια εκκλησία. Μετά από εκεί και μετά. Με την απόταξή του, το 35 όμως. 35. Όχι, το 45 όχι. Μετά την Αλβανία κατέβηκε. Μετά την Αλβανία ως τραυματίας κατέβηκε. Από εκεί και μετά γύρισε πίσω, δεν τον ξαναείδανε ούτε η μάνα του, ούτε οι αδερφές του, ούτε οι χωριανοί του, ούτε οι συγγενείς του. Όχι. Δύο αδέρφια του Σφαγιανού είχαν ήδη μεταναστεύσει στη Νέα Υόρκη. Η μητέρα του ζούσε ακόμα, και μετά να σας πω και το άλλο, ότι μετά τη δολοφονία του Σφαγιανού σκότωσαν και τον γαμπρό του, ο οποίος ήταν στον Εθνικό Στρατό Ταγματάρχης. Από εκεί και μετά καταλαβαίνετε ποια είναι η θέση της αδερφής του. Της Γεωργίας. Της Γεωργίας της Ζανάκα. Σκοτώσαν δηλαδή τον Ζανάκα το Μιχάλη. Αυτό σκοτώσαν. Ο Δημοκρατικός Στρατός. Γι' αυτό υπήρχε και μία ταραχή σε αυτή την αδερφή του και λέει τώρα με ποιο μέρος να είμαι, με τον αδερφό μου ή με τον άντρα μου. Δεν μπορούσε να της μιλήσει αυτή τη γυναίκα όταν κατέβαινε στο σπίτι. Γιατί αμέσως γινόταν άγριο θηρίο. Και αυτή είναι μια λεπτομέρεια, όπως καταλαβαίνετε. Μετά βέβαια από λίγο καιρό η μάνα του πέθανε από συγκοπή. Δεν πρόλαβε να πάει στη Νέα Υόρκη, την καλούσαν τα παιδιά της και τη λέγανε να πάει και να πάρει μαζί της και το ορφανό του Γιώργη. Το ορφανό του Γιώργη ήταν η κόρη του Γιώργη. Τώρα βέβαια να σας πω και το άλλο, ότι η κόρη του Γιώργη
είναι σήμερα 85 χρονών. Είναι δυστυχώς χτυπημένη από θέματα υγείας. Δεν ξέρω, ανέβηκε πάρα πολύ όταν είδε το βιβλίο, γιατί πίστευε ότι δεν θα το προλάβει. Και ίσως, ας πούμε, αλλά τη συνέβη κάτι πάρα πολύ σοβαρό, ας πούμε, πάρα πολύ σοβαρό, και είναι σε μια κατάσταση δραματική τώρα. Γιατί αυτή είναι η Κέτη Αρετάκη Παπαδομιχαλάκη. Νέλη, η οποία ψάχνει λεπτό τα οστά του πατέρα της, το κεφάλι του, δεν ξέρουμε ακόμα πού είναι. Να δώσω το μικρόφωνο όμως στον Κοκοσάνη. Μισό λεπτό να ξεκαθαρίσουμε το ερώτημα του Μανώλη. Γιατί ο Μανώλης έπρεπε να απάντησε το ερώτημα. Όχι, απαντήθηκε. Απαντήθηκε. Όχι, κατέβηκε στην Κρήτη, αλλά πώς βρέθηκε μετά στην Πελοπόννησο. Το είπαμε αυτό. Αφού ήταν υπάλληλο στην τράπεζα. Ναι, πήγε στην Πάτρα μετά. Εκεί ήταν και η γυναίκα του και η κόρη του, οι οποίοι έφυγαν, η γυναίκα του και η κόρη του, και πήγαν στην Αθήνα ως πιο ασφαλείς, προφανέστατα, διότι ήταν από δύο πομπές, καθώς ο άλλος ήταν στο βουνό. Και μάλιστα από Σπηλιανούς, ότι μετά τη Βάρτιζα κατέβηκε για λίγο, όχι, αλλά δεν έκατσε, έφυγε κατευθείαν απάνω. Λάθος πληροφορία είναι. Υπάρχουν κάποιες, να σας πω, υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες που διαχέονται, οι οποίες βέβαια είναι λαθασμένες. Ναι. Αυτά προκύπτουν, ας πούμε, και από τα αρχεία. Για παράδειγμα, λένε ότι πήγε με το Σύνταγμα των Κρητών, με την αρχεία των Κρητών στην Αλβανία. Δεν είναι έτσι. Ανακλήθηκε και πήγε με το Σύνταγμα, μου φαίνεται, της Κοζάνης, μου φαίνεται. Μανώλη, λένε ότι είχε δύο μαχαίρες, είχε. Ναι, και είχε δώσει τα ονόματα των δύο θυγατέρων του. Είχε μία θυγατέρα. Εκτός από αυτό, λέει. Λένε διάφορα πράγματα, έχουν πει διάφορα. Καταλαβαίνεις. Πάντως, να πω κάτι, ας πούμε, στα Καλάβρητα που αναφέρθηκε, ας πούμε, και πριν, επειδή είχα επαφή με ανθρώπους απάνω και με τον Δήμαρχο τον παλιό, δεν ρίχνουν οι ντόπιοι την ευθύνη στο Σφαγιανό. Οι αναθεωρητές της ιστορίας το κάνουν, Μάνο. Το Σφαγιανό τον έχουν ήρωα, βέβαια έφυγε εμένα από εκεί μετά. Εμένα χθες, σε σελίδα ιστορία στο Facebook, μου την έπεσε ένας. Πώς να τον χαρακτηρίσω, εγώ απλώς του απάντησα ότι στους στάβλους του Μπαντουβά, τη Μαρία Τηλιοδάκη, θα ήταν ένας που θα την κατακρεουργούσαν. Μου ανέφερε αυτά τα περιστατικά των Καλαβρίτων. 27, εντάξει, Γερμανίες. Καταλαβαίνεις ότι οι αναθεωρητές της ιστορίας που σηκώνουν κεφάλι πάλι, αυτά θα πούνε. Κύριε Κοκοσάλη. Και δεν ήταν και ποτέ μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ναι, ποτέ. Αν και έκανε 14 φορές αίτηση. Συγχαρητήρια στον Πολιτιστικό Σύλλογο Συσάρχων και στο Αγροτικό Δισκοπολείο εδώ πέρα του κύρου Αεράκη για την πολύ ενδιαφέρουσα και σωστή, κατά τη γνώμη μας, επιλογή να γίνει αυτή η βιβλιοπαρουσίαση. Έχετε το χαιρετισμό εδώ πέρα της αντιπροσωπείας της κομματικής οργάνωσης Κρήτης του ΚΚΕ που παρευρισκόμαστε. Και χαιρετίζουμε με πολύ ενθουσιασμό τη σημερινή απόψινή πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Η έκδοση του Μανώλη Παντινάκη, κατά τη γνώμη μας, με όσα έχουν υποθεί μέχρι τώρα, αποτελεί συμβολή ακριβώς στην αναθεώρηση, ενάντια στην αναθεώρηση και την παραχάραξη της ιστορίας του λαϊκού κινήματος και του ΚΚΕ, η οποία αυτή την περίοδο βρίσκεται όντως σε μια καινούργια έξαρση. Και δεν είναι τυχαίο ότι η αναθεώρηση και η παραχάραξη της ιστορίας εστιάζει ακριβώς στην κρίσιμη δεκαετία 1940-1949, όπως υπόθηκε από την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση του συντρόφου και φίλου Λευτέρη, καθώς είναι η δεκαετία εκείνη που ο λαός χειραφετείται από τα ιδεολογήματα, τα μέχρι τότε ιδεολογήματα της αστικής τάξης, παίρνει την υπόθεση στα χέρια του και με καθοδηγητή και αιμοδότη το ηρωικό ΚΚΕ ξεδιπλώνει την πάλη του ενάντια στην τριπλή κατοχή και μετά την απελευθέρωση της χώρας ενάντια στον εγγλέζικο και αμερικάνικο υπεριαλισμό. Αποτελεί συμβολή λοιπόν η συγκεκριμένη έκδοση ώστε να αναδειχθούν κρίσιμες μορφές του λαϊκού κινήματος αλλά και του ΚΚΕ που μπορεί και αναδεικνύει τέτοιες. Ο ήρωας σύντροφός μας Γιώργης Αρετάκης
ανήκει στους ήρωες του λαϊκού κινήματος και του ΚΚΕ και όχι άδικα. Γι' αυτό τον λόγο το κόμμα μας, όπως υπόθηκε, τον έχει τιμήσει και ξεχωριστά. Σε ιδιαίτερη εκδήλωση που έγινε το Γενάρη του 2019 από την Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, όπου τιμήθηκε από τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα, τον σύντροφο του Δημήτρη Κοτσούμπα, ο δισεγγονός του, όπως υπόθηκε. Είναι γνωστό ότι τιμάται από την κομματική οργάνωση Πελοποννήσου του ΚΚΕ εδώ και πολλές δεκαετίες και το βιογραφικό του Κοσμή, την έκδοση του Αρίστου Καμαρινού για τον εμφύλιο πόλεμο στην Πελοπόννησο που εκδόθηκε το 2001 από τις εκδόσεις σύγχρονης εποχής, το οποίο το αξιοποιεί ο κύριος Παντινάκης στη βιβλιογραφία του, όπως επίσης και στην έκδοση την τιμητική του 2017 της κομματικής οργάνωσης Πελοποννήσου του κόμματός μας προς τιμήν των 100 χρόνων που ήταν αφιερωμένη στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας στην Πελοπόννησο, που επίσης, από ό,τι είδα, αξιοποιεί ο κύριος Παντινάκης στην έκδοσή του. Και δεν θα μπορούσε διαφορετικά να γίνει. Δεν θα μπορούσε να μην τιμά το κόμμα μας ένα τέτοιο ηγετικό στέλεχός του, καθώς πλάι στον διοικητή της Τρίτης Μεραρχίας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας στην Πελοπόννησο, του Στέφανου Γκιουζέλη, του ηρωικού πολιτικού επίτροπου Βαγγέλη Ρογκάκου, μαζί με αυτόν αποτελούσαν την ηγετική τρόικα της Τρίτης Μεραρχίας, καθώς το Γιώργη Αρετάκη, τον καπετάν Σφακιανό, είχε ανατεθεί η εποπτεία των επιτελικών γραφείων της Τρίτης Μεραρχίας του Δημοκρατικού Στρατού στην Πελοπόννησο. Αυτό από μόνο του είναι ικανό να καταλάβουμε όλα όσα μέχρι τώρα έχουν υποθεί για τον κρίσιμο ρόλο τον οποίο ο καπετάν Σφακιανός επιτέλεσε εκείνη την κρίσιμη περίοδο. Και υπογραμμίζουμε σε όλα μας τα ντοκουμέντα, και έτσι έχει μείνει και θα μείνει στην βιβλιογραφία, ότι η Τρίτη Μεραρχία του Δημοκρατικού Στρατού ήταν αθάνατη και είναι αθάνατη, γιατί πλάι στις 5.000 και πλέον νεκρούς ήρωες του λαού μας, που κατατάσσεται μέσα αυτούς και ο Γιώργης ο Αρετάκης, αυτοί όλοι παραμένουν, η μνήμη τους παραμένει άσβηστη στη συνείδηση του λαού και όχι μόνο της Πελοποννήσου, ακριβώς γιατί δεν έπεσαν μάταια. Η θυσία τους καρπίζει μέχρι και σήμερα, ακριβώς γιατί το δίκιο, εκφράσανε το δίκιο του λαού. Η περίπτωση του Γιώργη Αρετάκη, παρόλο που δεν ταυτίζεται ακριβώς, όπως σωστά υπόθηκε μέχρι τώρα, μπορεί να ενσαρκώσει και τη μοίρα εκατοντάδων κριτικών, αξιωματικών και απλών μαχητών της Πέμπτης Μεραρχίας, Κρήτης δηλαδή, που στάλθηκε στο αλβανικό μέτωπο και με την κατάρρευσή του εγκλωβίστηκαν, αφέθηκαν στην τύχη τους. Έτσι τότε θέλησε η αστική τάξη της χώρας μας, η οποία είτε συμβιβάστηκε είτε την κοπάνισε κυριολεκτικά από τη χώρα, με αποτέλεσμα εκατοντάδες από αυτούς να εγκλωβιστούν κυρίως στη Θεσσαλία και την Πελοπόννησο και μαζικά να ενταχθούν στο ΕΑΜ και στον ΕΛΑΣ, στο Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό, τα οποία καθοδηγούσε το ΚΚΕ, αρκετοί από τους οποίους μετέπειτα εντάχθηκαν και στο Δημοκρατικό Στρατό την περίοδο της τρίχρονης εποποιίας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Η εκδήλωση αυτή έχει κατά τη γνώμη μας και ακόμα μία, ας το πούμε έτσι, σημαντική πλευρά. Τιμάμε εδώ στα Σύσαρχα και λίγο πριν τα Νόγια, σε δύο ηρωικά χωριά εδώ πέρα της περιοχής μας, μια ηρωική μορφή όπως είναι αυτή του καπετάν Σφακιανού. Είμαστε σε μια περιοχή η οποία έχει δώσει σημαντικούς αγωνιστές, στελέχη και ήρωες του κόμματός μας. Όπως τη Βαγγελιώτη την Κλάδου που κοσμεί εδώ και πολύ σωστά με απόφαση του Πολιτιστικού Συλλόγου την πλατεία του χωριού, μέλος του γραφείου περιοχής του κόμματός μας
που έπεσε με τόπλο στο χέρι το Δεκέμβρη του 49 στις Χανιώτικες Μαδάρες, για τους ίδιους σκοπούς που και ο καπετάς Φακιανός, όπως υπόθηκε, έδωσε τη ζωή του. Όπως λίγο αργότερα ο Γιώργης Οσμπόκος, όπως ο Μπάμπης και ο Αποστόλης ο Καλομύρης, πλάι στους ήρωες ηγέτες του κόμματός μας και του Δημοκρατικού Στρατού, το Γιάννη τον Ποδιά και το Μίτσο τον Παπά. Και ακριβώς επειδή έπεσαν για το δίκαιο του λαού, για αυτό το λόγο είναι αθάνατοι. Για αυτό το λόγο θεωρούμε ότι τέτοιες εκδηλώσεις συμβάλλουν η μνήμη να παραμένει άσβεστη και να μεταλαμπαδεύεται στις νεότερες γενιές το δίκαιο του αγώνα, το οποίο το κόμμα μας διατηρεί άσβεστο, εμπνεόμαστε από τέτοιες μορφές και στιγμές του λαϊκού κινήματος και συνεχίζουμε στον ίδιο δρόμο. Συγχαρητήρια ακόμη μια φορά για την εκδήλωσή σας και για την πολύτιμη έκδοση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση, θα το πω και από μικροφόνο, επειδή καταγράφεται η βραδιά. Πολλοί την έχουν ζητήσει ήδη. Δεν ξέρω, θέλει κάποιος άλλος να πάρει το λόγο? Άλλοι? Όχι. Λοιπόν, επομένως μπορούμε κάπου εδώ να κλείσουμε τα μικρόφωνα και να κουβεντιάσουμε ίσως μεταξύ μας, περισσότερο άνετα ενδεχομένως από ό,τι τα μικρόφωνα επιβάλλουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σπουδαία εκδήλωση. Ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Και να περιμένουμε το επόμενο βιβλίο. Μανώλη, είναι στο τυπογραφείο? Είναι στο τυπογραφείο. Ελπίζω τέλος του χρόνου, αρχές του νέου, ότι θα κυκλοφορήσει. Είναι τα απομνημονεύματα. Όχι τα απομνημονεύματα, το ημερολόγιο. Λοιπόν, λίγο σκοπτικά να σας... Έκανα και πλάκες ως Φακιανός. Λοιπόν, στις 2 του Οκτωβρίου του 47 σταματάνε ένα αυτοκίνητο με τους αντάρτες του και τι κάνει, ήταν στο δρόμο Μαγούλιανα Τρίπολη και δίνει ένα σημείωμα στον οδηγό ως Φακιανός και λέει: Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδος, στρατιωτική διοικητή πύργου, φασίστα για χαρά. Μην περιμένεις κατάθεση των όπλων από το Σφακιανό, όπως κάποτε εισήλθα στη Σπάρτη και ελευθερώσαμε τους κρατούμενους, έτσι πολύ γρήγορα θα εισέλθω με τα παλικάρια μου και εισπύργω, γι' αυτό να είσαι βεβαιότατος. Και γράφει στο ημερολογιό του το σημείωμα που έδωσα στον διοικητή χωροφυλακής, θεμελή εισπύργων με το σοφέρ, προχθές, κουδούνα. Ο λαός το ξέρει και ήδη λέγει, οχυρώνει το σπίτι του, μην τυχόν εισέλθουμε μέσα. Να ρωτήσω κάτι το Μανώλη, θέλω εγώ το Παντινάκι. Εάν στην έρευνά του το έτσι διασταυρώθηκε, ας πούμε, ο Σφακιανός ήταν στην επιχείρηση στους Μουλάους, νομίζω, με επικεφαλή τον Μπελογιάννη? Δεν νομίζω. Δεν ήταν. Όχι. Τότε που χτυπήσανε το γερμανικό... Ήταν στο Μελιγαλά. Ήταν στο Μελιγαλά. Ήταν και ο αξιωματικός ο οποίος σχεδίασε την απελευθέρωση των 240 πολιτικών κρατουμένων από τις φυλακές της Σπάρτης. Ναι. Από τις φυλακές της Σπάρτης, ναι. Αυτό τον πηγαίνανε τότε, από ό,τι μου έλεγε η Κωτή, τον πηγαίνανε από την Ταΐγιωτο πάνω σε ένα μουλάρι, που το μουλάρι αυτό το είχε ονομάσει Αντάρτισσα. Και τον πηγαίνανε τότε στον Πάνωνα και σχεδιάζανε τότε την αποφυλάκηση του κρατουμένου. Ναι. Σημαντικό ρόλο έπαιξε ο Μιχαλακάκος ο Σταύρος, ο οποίος ήταν τότε οργανωμένος του ΚΚΕ, χωρίς να το ξέρει κανένας, εκείνη τη βραδιά είχε... Από μέσα. Είχε ας πούμε, συμφωνηθεί, το είχε αποφασίσει και... Χωροφύλακας αυτός. Χωροφύλακας. Ναι. Και είχε τα κλειδιά, ας πούμε, των κελιών μέσα στις φυλακές και τους άνοιξε και φύγανε. Ναι. Λοιπόν, βιβλία υπάρχουν. Λοιπόν, λέγε το για ό,τι θέλετε. Θέλετε να προμηθευτούν. Θέλετε να πείτε κάτι, πείτε το. Γιατί δεν λέγατε που είναι Χωριανίδη τον άλλο. Η Πελοπόννησος ήταν δύσκολη. Χωριανίδη, το χωριό, γιατί δεν γνωρίζει. Μπορώ να σας πω γιατί. Θα σας πω γιατί. Σωστό, Βασίλη. Γιατί πράγματι, Μανώλη. Διότι. Αγωνιστή. Να σας πω γιατί. Διότι κανένας εκείνη την περίοδο δεν μιλούσε στους επόμενους για τον Σφακιανό. Ο Σφακιανός μεν έδωσε το όνομα Σφακιανός
τον εαυτό του και όχι Σπυλιανός όπως το έκανε ο Παντελάκης που ονομάστηκε Αμαριώτης. Λοιπόν, αυτό λοιπόν έδωσε το όνομα Σφαγιανός επειδή τιμούσε τη Λεβεδιά και την Παλικαριά των Σφαγιανών. Ακριβώς επειδή δεν ήθελε να μπλέξει τους χωριανούς του και τους συγγενείς του στις πράξεις που έκανε τότε εναντίον των χιτών, των χωροφυλάκων, καταλάβατε. Λοιπόν, δεν μιλούσε κανένας δεν μιλούσε για τους Σφαγιανούς του στα παιδιά του. Κανένας. Ήτανε τρόμος. Ήταν και χωροφύλακες εκεί οι οποίοι παρακολουθούσαν και είχαν σε μόνιμη παρακολούθηση τους συγγενείς. Έχει ενδιαφέρον μια πτυχή που αναφέρει ο Μανώλης στο βιβλίο και που δείχνει ας πούμε αυτό που ξέρουμε και που λέμε πολλές φορές ας πούμε πως οι αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης συνδέανε τον αγώνα ας πούμε της απελευθέρωσης από την κατοχή με τον αγώνα των αγωνιστών του 1821 ας πούμε. Αυτή η πτυχή έχει ενδιαφέρον γιατί αναφέρεται 2-3 φορές. Δηλαδή λέει ότι κάποια στιγμή πήρε την ομάδα του να πάνε να αποκαταστήσουν τη βρύση του Κολοκοτρώνη. Και περιγράφει πώς χτίσανε, κάτσανε και αυτό και χτίσανε και φτιάξανε ξανά την βρύση του Κολοκοτρώνη. Την κάνανε που είπε, λέει ας πούμε ότι αυτό ήταν ένα έργο πολιτισμού. Ας πούμε. Μανώλη, με τον Νικηταρά. Πήγε στο σπίτι του τελευταίου απογόν του Νικηταρά. Του Νικηταρά, ναι. Τουρκολέκα. Και εκεί ας πούμε ζήτησε από την απόγονο να του φέρει τα άρματα του Νικηταρά και τα προσκύνησε. Τα προσκύνησε, ναι. Είχε μία, ταυτιζόταν πάρα πολύ με το πνεύμα των αγωνιστών του 21.